Θα πω κάτι πολύ σύντομα στον κύριο Σκρέκα και θα μας δοθεί ο χώρος να τα αναλύσουμε. Επειδή απευθύνθηκε στη χθεσινή μου συνέντευξη τύπου, νόμιζα ότι θα απαντούσε για τα έργα και τις ημέρες της Νέας Δημοκρατίας στο ΔΕΣΦΑ, τα οποία κατέθεσα συγκεκριμένα. Το προηγούμενο συμβάν κατά το οποίο ένας εργαζόμενος του ΔΕΣΦΑ έγινε διευθύνων σύμβουλος είναι το 2007 με τον κύριο Στεργίου. Ο κύριος Στεργίου στην πρόβλεψη της απόφασης Γενικής Συνέλευσης δεν του έδωσε μόνο αυτόματη προαγωγή και μισθολογική και συνταξιοδοτική. Υπενθυμίζω ότι ο νυν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος πήρε προαγωγή αλλά όχι μισθολογική αναπροσαρμογή. Όχι μόνο λοιπόν έδωσε μισθολογική προαγωγή στη βαθμίδα του Γενικού Διευθυντή Δραστηριοτήτων, αλλά προεβλεπόταν ότι ακόμα και όταν απομακρυνθεί από Διευθύνων Σύμβουλος, που έγινε το 2009, εσάι, για όσο καιρό είναι στην εταιρεία, θα αμείβεται με την εκάστοτε ανώτατη μισθολογική βαθμίδα. Όπερ και γένετο μέχρι σήμερα, όπου συνταξιοδοτήθηκε με τη γνωστό ή συνταξιοδοτικό καθεστώς που ισχύει στο ΔΕΣΦΑ. Αλλά επειδή η Νέα Δημοκρατία ήταν πάρα πολύ γενναιόδορη εκείνα τα χρόνια, δεν έδωσε το βαθμό του Γενικού Διευθυντή Δραστηριοτήτων μόνο στο συγκεκριμένο εργαζόμενο, αλλά και σε όλους τους διευθυντές της εποχής. Σε όλους. Οπότε και μισθολογικά και συνταξιοδοτικά το 2009 οι πάντες έγιναν γενικοί διευθυντές δραστηριοτήτων. Επαναλαμβάνω, με απόφαση Γενικής Συνέλευσης. Και το τρίτο που κατέθεσα χθες και περίμενα μία εξήγηση, γιατί πάλι αφορούσε τον κύριο Δεμερτζή, που ήταν πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του Οργανισμού το 2016, πριν αλλάξει το Εποπτικό Συμβούλιο από την τωρινή κυβέρνηση, έμεινε 2 χρόνια. Κατέθεσε πρόταση ο κύριος Δεμερτζής, δεν τυχαίως, είναι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Εύβοια. Όχι. Κατέθεσε πρόταση ο κύριος Δεμερτζής, λοιπόν, στο Εποπτικό Συμβούλιο να αρθεί το πλαφόν που είχε επιβάλει η κυβέρνησή μας, να μην παίρνουν μισθούς πάνω από το Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, ενεργοποιώντας το νόμο του 2015 περί άρσης του πλαφόν. Σε αυτά περίμενα να μας απαντήσει, διότι όλα τα άλλα περί νομιμότητα σημεί της προαγωγής του νυν Προέδρου και Διευθύντη, νομίζω ότι έχουν απαντηθεί νομικά, έχετε νομικούς συμβούλους, δεν εγείρεται κανένα θέμα και το περίφημο χρυσό πακέτο αποδείχτε δεν ήταν χρυσό, η διαφορά ήταν οριακή. Άρα όλο το νομότυπο είναι από εδώ. Νόμιζα ότι θα δώσετε μια εξήγηση για τα 3 σημεία που σας είπα και τα κατέθεσα χθες στο κείμενο. Αυτό είναι το θέμα και περιμένουμε τη Νέα Δημοκρατία να μας πει για αυτά και για άλλα πολλά. Έχω και άλλα αν θέλετε, δεν τα δημοσιοποίησα χθες. Μπορώ να συνεχίσω επαόριστο. Λοιπόν, κύριοι και κυρίες βουλευτές, θα δώσω το λόγο στο... Όχι.